Μία ακόμη χώρα μέλος του ΝΑΤΟ, η Ιταλία, επέλεξε το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης για τη διαμετακόμιση των στρατιωτικών δυνάμεών της. Στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης έφτασε την Τετάρτη το Ιταλικό Μεταγωγικό Πλοίο Severin, το οποίο αρχικά θα ξεφορτώσει και στη συνέχεια θα φορτώσει υλικό των ένοπλων δυνάμεων της Ιταλίας, όπως μεταδίδει το Εύρος Μάλιστα για την επιχείρηση αυτή, αλλά και τις υπόλοιπε που βρίσκονται σε εξέλιξη παράλληλα με τις συνεχείς φορτώσεις εισιτήρων που αποτελούν τις κατεξοχήν εμπορικές δραστηριότητες, πραγματοποιήθηκε χθες ενημερωτική συνάντηση στις εγκαταστάσεις του οργανισμού Λιμένος Αλεξανδρούπολης με όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες και τα σώματα ασφαλείας. Στρατηγική σημασία για τα δυτικά συμφέροντα είναι το λιμάνι τη Αλεξανδρούπολη, όπω έγραφε πριν από λίγε ημέρε το περιοδικό Economist. Η γεωγραφία του λιμανιού το καθιστά ελκυστικό για του σχεδιαστέ Logistics του ΝΑΤΟ. Αμερικανικά πλοία ελιμενίζονται εκεί, όπω επίση έχει και καλέ οδικέ και σιδηροδρομικέ συνδέσει βόρεια μέσω τη ανατολική πλευρά τη συμμαχία. Συγκεκριμένα το λιμάνι τη Αλεξανδρούπολη παρέχει πρόσβαση στην Ουκρανία μέσω Βουλγαρία και Ρουμανία. Η Αμερική χρησιμοποιεί το λιμάνι για ανάπτυξη δυνάμεων και στο μέλλον θα μπορούσε να γίνει ενεργειακός κόμβος με σχέδια για δύο πλωτού τερματικού σταθμού υγροποιημένου φυσικού αερίου. Αυτό θα βοηθήσει τι χώρε της περιοχής να μειώσουν την εξάρτησή τους από το ρωσικό φυσικό αέριο.